Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σήμερα 17 Δεκεμβρίου του 2011 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το τοπικό κανάλι Τζαγίνθου. Με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου Μητροπολιτών από αρκετές Μητροπόλεις των εκπροσώπων των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κορυφώθηκαν σήμερα, κυριώνυμο ημέρα, οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη μνήμη του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου. Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, δεν πραγματοποιήθηκε η λιτανία του Σεπτού Λειψάνου του Αγίου στην πόλη και έγινε μόνο δέηση στην είσοδο του ναού. Χωρίς να πραγματοποιηθεί η λιτανία του Σεπτού Λειψάνου του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, κορυφώθηκαν το Σάββατο, κυριώνυμο ημέρα, οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη μνήμη του Αγίου. Στις 4 τα ξημερώματα άρχισε η ακολουθία του όρθρου και η πρώτη θεία λειτουργία και στις 7.30 το πρωί η ακολουθία του όρθρου και αμέσως μετά η θεία αρχιερατική λειτουργία. Τον Πολιούχο της Ζακύνθου τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός από τον κύριο Διονύσιο, οι Μητροπολίτες Δωδώνης Χρυσόστομος, Θηβαΐδος Πορφύριος, Χαλκίδος Χρυσόστομος, Νέα Σμύρνη Σιμεών, Ρεθύμνης Ευγένιος, Κορίνθου Διονύσιος, Λαγκαδά Ιωάννης, Θεουπόλεως Παντελεήμων και Μαραθώνος Μελίτων. Επίσης παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου, ο Δήμαρχος Τέλιος Μποζίκης, ο Βουλευτής Δημήτρης Βαρβαρίγος, ο Αντιπεριφερειάρχης Διονύσης Μιλωνάς, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Άνθης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Καλούδης, οι Αντιδήμαρχοι Ζακύνθου καθώς και Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Τιμές απέδωσαν στρατιωτικό άγημα καθώς επίσης και η Φιλαρμονική του Δήμου Ζακυνθίων. Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 8.30 το πρωί θα τελεστεί η αρχιερατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια στις 11 περιφορά του Σεπτού Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου μέσα στον Ιερό Ναό και εναπόθεσή του στην Ιερά Λάρνακα. Θα είναι και η ημέρα όπου θα κορυφωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη μνήμη του Πολιούχου Αγίου του νησιού ξεκίνησαν χθες με την έξοδο του Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου από την Ιερά Λάρνακα το πρωί και την επίσημη κάθοδο του Μητροπολίτη κυρίου Διονυσίου το απόγευμα. Με κάθε επισημότητα και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής ο τριήμερος επίσημος εορτασμός της μνήμης του προστάτη και πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου. Το πρωί της παραμονής της εορτής πραγματοποιήθηκε η έξοδος του Σεπτού Λειψάνου του Αγίου από την Ιερά Λάρνακα υπό τους ήχους των πλοίων και τα παραδοσιακά μάσκουλα και μέσα σε κλίμα συγκίνησης για αρκετούς πιστούς που βρέθηκαν στην εκκλησία. Στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε η επίσημη κάθοδος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ζακύνθου κυρίου Διονύσιου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό και αμέσως μετά ακολούθησε η δοξολογία με περιφορά του Σεπτού Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό και στη συνέχεια η τέλεση του Μέγα Αρχιερατικού Εσπερινού. Τροχαίο με ελαφρό ευτυχώς τραυματισμό σημειώθηκε στις 3 παραπέντε τα ξημερώματα στην Παραλιακή Λεωφόρο μπροστά από το χώρο του Μίνι Γκολφ. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν 2 γιοταχή αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν 3 άτομα. Τον τραυματισμό ενός ατόμου κατοίκου του νησιού είχε σαν αποτέλεσμα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στις 3 παραπέντε το πρωί στην Παραλιακή Λεωφόρο σε σημείο μετά τα φανάρια του Αγίου Χαραλάμπους απέναντι από το Μίνι Γκολφ. Το τροχαίο προκλήθηκε μετά από με τοπική σύγκρουση 2 γιοταχή αυτοκινήτων, το ένα εκ των οποίων ήταν τζιπ. Τα αίτια της σύγκρουσης δεν έγιναν γνωστά, ενώ αυτή είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό του συνοδηγού του γιοταχή και τη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του αυτοκινήτου. Αυτόπτες μάρτυρες, όπως έγινε γνωστό, έσπευσαν στο σημείο και βοήθησαν τον τραυματία καθώς και τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Την υπόθεση ανέλαβε το Λιμεναρχείο του νησιού. Ανοιχτά θα είναι αύριο, Κυριακή, τα εμπορικά καταστήματα Τζακύνθου, έτσι όπως ορίζεται κάθε χρόνο για την τελευταία Κυριακή του έτους. Παράλληλα, τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που θα ισχύσει μέχρι το πέρας των εορτών. Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων θα ξεκινήσει από την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε και ο τοπικός εμπορικός σύλλογος. Αυτή την Κυριακή τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά ως την τελευταία του χρόνου, ενώ θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου.
Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος υπενθυμίζει σε όλους τους επιχειρηματίες μέλη του ότι τα καταστήματα θα είναι κλειστά το Σάββατο, ημέρα της εορτής του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου. Πρωτοχρονιάτικο ποδαρικό στα σπίτια εκατομμυρίων Ελλήνων στη χώρα μας και στο εξωτερικό θα κάνουν οι τραγουδιστάδες της Άκηθος μέσα από τη συχνότητα της ΕΤ1 και την εκπομπή του Λάμπρου Λιάβα. Οι τραγουδιστάδες, με μεράκι και προσήλωση σε αυτό που κάνουν, ταξίδεψαν στην Αθήνα για την εγγραφή της εκπομπής και την πρωτοχρονιά χιλιάδες τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα ζακυνθινά τραγούδια και την παράδοσή μας. Πρωτοχρονιάτικο ποδαρικό στα σπίτια εκατομμυρίων Ελλήνων στη χώρα μας και στο εξωτερικό θα κάνουν οι τραγουδιστάδες της Άκυνθος μέσα από την εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης «Το αλάτι της γης» του Λάμπρου Λιάβα. Η εκπομπή θα μεταδοθεί την πρωτοχρονιά το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα της ΕΤ1, ενώ μαγνητοσκοπήθηκε την περασμένη Κυριακή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε κτήμα των Σπάτων στην Αττική. Θα έχει διάρκεια 75 λεπτά περίπου και πρόκειται για ένα πραγματικό ζακυνθινό γλέντι. Περιλαμβάνει τετράφωνους ήχους, χορό από το Φιόρο του Λεβάντε, πληροφορίες για τα έθιμα του τόπου μας από το Γιώργο Φιωρεντίνο και την Κική Ξανθάκη και τη μικρή της κουζίνα. Στην ανακαίνιση της εκκλησίας του προστάτη του Αγίου Ιγνατίου προχώρησε ο ΔΑΣ που προετοιμάζεται για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Στο χώρο θα πραγματοποιηθούν αρκετές εκδηλώσεις, ενώ ενδιαφέρον να στηρίξουν τις δράσεις του οργανισμού έχουν εκδηλώσει τοπικοί φορείς. Στη ριζική ανακαίνιση της Εκκλησίας του Αγίου Ιγνατίου, προστάτη του οργανισμού, που βρίσκεται εντός του περιβόλου του, προχώρησε η διοίκηση του ΟΔΑΣ. Ο ΟΔΑΣ θα εορτάσει τη μνήμη του προστάτη Αγίου του με εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, όπου το παρόν στις θρησκευτικές τελετές θα δώσει ο Μητροπολίτης Ακίνθου κ. Γιονύσιος. Έργα ζωγραφικής, μπατίκ, κοσμήματα, κατασκευές με σύρμα και άλλα φιλοξενούνται στο φωαγέ του Πνευματικού Κέντρου στην έκθεση Art Exhibition που διοργανώνουν 8 ζακυνθινοί καλλιτέχνες. Η έκθεση είναι ήδη ανοιχτή για το κοινό και θα διαρκέσει έως τις 20 Δεκεμβρίου. Έκθεση έργων τέχνης ζακυνθινών καλλιτεχνών πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά φέτος, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Στο χώρο του φουαγέ του Πνευματικού Κέντρου φιλοξενούνται έργα 8 ζακυνθινών καλλιτεχνών που περιλαμβάνουν ζωγραφική, μπατίκ, μάσκες, κερί και άλλα έργα, ενώ στο χώρο πραγματοποιούνται παράλληλες δράσεις. Η έκθεση θα λειτουργήσει μέχρι την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου πρωί και απόγευμα σε καθημερινή βάση. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Αμέσως μετά μπορείτε να παρακολουθήσετε τη θεατρική παράσταση «Ο Γενικός Γραμματέας» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκουλικάδου. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.